κάνανε τη συνάντηση και μας δέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός Επικρατείας. Στη συνάντηση αυτή, εμείς του θέσαμε το εξής ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, μας υποσχεθήκατε ότι θα μας κλείσετε ραντεβού με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι, το αναγνώρισε. Δεν μας κλείσατε όμως. Βέβαια ήρθε η πανδημία στη συνέχεια, όλα τα προβλήματα. Αλλά τα προβλήματά μας και με την πανδημία μεγάλωσαν. Δεν πάμε προς το καλύτερο δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα, ούτε ποιος θα μας συναντήσει από τους υπουργούς με τις αρμοδιότητες που έχει. Εμείς όμως ζητήσαμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θέλουμε εκείνος να μας απαντήσει στα αιτήματά μας. Επομένως δεν μπαίνουμε στην ουσία της συζήτησης και θέλουμε να συναντήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό. Μας είπε ότι έχει πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα, πολύ πυκνό πρόγραμμα και μας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα γίνει συνάντηση και θα μας κλείσει το ραντεβού να του θέσουμε τα προβλήματα. Το είπαμε επίσης ότι στη συνάντηση που ήθελε να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός με τρεις, εν πάση περιπτώσει, συνταξιούχους, οι οποίοι στην ουσία δεν εκπροσωπούν τίποτα, την προγραμμάτισε και την έκανε. Εδώ με τους συνταξιούχους που εκπροσωπούν χιλιάδες συνταξιούχους από τον ιδιωτικό, από τον δημόσιο τομέα, τους επαγγελματίες και από όλες τις οργανώσεις, τις συνταξιουχικές, δεν βρίσκει χρόνο να μας συναντήσει. Μας έδωσε λοιπόν υπόσχεση ότι θα γίνει συνάντηση. Δεν μπήκαμε στην ουσία της συζήτησης, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ηθικής. Και μάλιστα επικαλούνται οι κυβερνήσεις ότι σέβονται τους νόμους που εκείνες ψηφίζουν. Και του το θέσαμε αυτό το δίλημα. Αφού τους σέβεστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τους νόμους και την νομοθεσία, οι συνταξιούχοι, από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του δημοσίου, από τους δικηγόρους, από τους αστυνομικούς, στρατιωτικούς, όχι τους θεσμικούς στρατιωτικούς, τους συνδικαλισμένους, έτσι έχουν συνδικάτο, και από άλλους. Παρακρατούνται 20 λεπτά με τη θέληση των συνταξιούχων για να αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις για τα έξοδά τους στα λειτουργικά. Αν ο νόμος ψηφίστηκε το 2016, πήραμε μόνο το εξάμηνο του 2017 και τα χρήματα του 2018 και τώρα τα συνδικάτα μας ψάχνουν να βρουν χρήματα να πληρώσουν τα ενίκια, τα τηλέφωνά τους και όλη την ακρίβεια που έχει μπει και σε αυτούς και σε εμάς και τα λοιπά. Μου είπε ότι μέχρι το βράδυ θα μας απαντήσει σε αυτό. Και του θέσαμε και ακόμα ένα ζήτημα. Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΠ, που εδώ και χρόνια τους παρακρατείτε ένα ευρώ για τις ανάγκες των συνδικάτων, που τα 75 λεπτά από αυτά πηγαίνουν για κοινωνικούς σκοπούς, αφού το 25 λεπτά τους αποδίδονται, τα 75 λεπτά που είναι να πάνε και τα πληρώνουν ήδη για κοινωνικό θεραπευτικό τουρισμό, δεν τους έχουν αποδοθεί και αυτά φτάνουν 40 εκατομμύρια. Αυτά είναι νομοθετημένα, γιατί δεν το κάνατε. Επίσης μας είπε να μας απαντήσει για αυτά τα δύο ζητήματα, γιατί μόνο αυτά του θέσανε άμεσα ζητήματα, γιατί του είπαμε δεν είναι ανάγκη να πάμε στον Πρωθυπουργό να λύσετε κάτι που είναι νομοθετημένο. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Ένα δύσκολο αγώνα. Με υπομονή τον δείχνουμε. Και θα τον δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Ξέρετε πολύ καλά από την πείρα μιας ζωής ότι ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με αγώνα. Ό,τι είναι να κερδίσουμε και να εμποδίσουμε, θα το κερδίσουμε με τον αγώνα μας. Στις πυροβίτες, στα σωμα...
σωματεία, γραμμήτε στα σωματεία. Ανοίξτε τα χαρτιά μας, διαβάστε τα τις ανακοινώσεις μας και κλείστε τις τηλεοράσεις. Ειδικά τα πρωινά, τους εργολάβους που δίνουν περισσότερα αναδρομικά και αυξήθηκα ακόμα και τους υπουργούς και εμάς μας αποκλείουν. Και τούτα εδώ τα παιδιά που είναι γύρω μου τώρα και τραβάνε με τις κάμερες, τα έχουν και τα στείνουν εδώ να μας τραβάνε για να δείχνουν ορισμένα πραγματάκια. Κάμια φορά στη χάση και στη φέξη, όχι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία. Ο αγώνας μας δεν τελειώνει. Θα συνεχίσουμε, συνάδελφοι, γιατί μπροστά μας έχουμε και τα προβλήματα των συνταξιούχων, αλλά και τα προβλήματα της νέας γενιάς. Ο νόμος που ψηφίστηκε, ο νόμος Χατζηδάκη που ψηφίστηκε, έχει θανατηφόρες διαδικασίες για τη νέα γενιά και για τα ωράρια και για τις συλλογικές του συμβάσεις που τις καταργεί και για τα ασφαλιστικά και εμπόδια στην απεργία και στον αγώνα για να μην μπορούν να διεκδικήσουν. Θα δώσουμε λοιπόν μαζί τον αγώνα και τη μάχη. Καλή δύναμη και υγεία. Καλή επιστροφή θα περιμένετε και θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε. Καλή δύναμη, συνάδελφοι.